Ο Μιχαήλ Δουκάκη έρχεται την Τετάρτη του Πάσχα, 8 Απριλίου στι 8 στο Δημοτικό Θέατρο Μιτιλίνη με το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη Επικίδιο. Η παράσταση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώ δεν θα υπάρχει εισιτήριο, αλλά ένα κουτί με ανοιχτή συνεισφορά για το Σύλλογο Καρκινοπαθών και όλα τα έσοδα θα διατεθούν εκεί. Επικίδιο είναι ίσω η πιο όμορφη μαύρη κομμωδία που έχω διαβάσει ποτέ. Ένα πανέξυπνο κείμενο. Εντάξει, ο συγγραφέα ο Ιάκωβο Καμπανέλη είναι εγγύηση. Και η σκηνοθέτηση Τατιάνα Σκανάτοβιτς έχει κάνει τα μαγικά της. Ο Βαγγέλης ο Σαγρής με τα φώτα και τη μουσική επιμέλεια έχει δώσει άλλη διάσταση στο έργο. Αυτό το έργο έχει ταξιδέψει σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και έχει κάνει θράψη έξω. έχουμε δώσει πάνω από 50 παραστάσεις μέχρι τώρα. στη Λέσβο ειδικά, επειδή είναι και ο τόπος καταγωγής μου, αποφάσισα να γίνει χωρίς εισιτήρια, να γίνει με είσοδο με ελεύθερη συνεισφορά, με δωρεές και από τα χρήματα που θα μπουν στο κουτί των, των, ανθρώπων από το Σύλλογο Καρκινοπαθών θα πάνε τα μισά στα έξοδα και τα μισά στο Σύλλογό τους. Ε, είναι πολύ σημαντικό για μένα, νιώθω πολύ συγκίνηση που βρίσκομαι πάλι εδώ. Είναι περίπου 10 χρόνια που έχω να παίξω στη Λέσβο, γιατί ζω στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, πολλά χρόνια τώρα. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ ωραία, θα γελάσει δυνατά και, έχει και πολύ τροφή για σκέψη. Αυτό μου αρέσει με τον Καμπανέλη, ότι δεν είναι απλώς μια κομμωδία για να γαργαλίσουμε τον κόσμο. Είναι να σκεφτεί κιόλα και να παλέψει τους δικούς του φόβους, ίσως και να ετοιμάσει το δικό του επικίδιο σιγά σιγά, <laughs> να πάρει ιδέες. Είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι αρκετά μακριά από την ηλικία σας, παρόλα αυτά πώς το φέρατε κοντά. Το make-up, το <laughs> μακιγιάζ. Η Ναϊάδα Σαγρή με βάφη και γίνομαι 50-60 χρόνια μεγαλύτερος. Γιατί αυτό το έχω αντιμετωπίσει το πρόβλημα και στην Αμερική και όπου αλλού. Νομίζουν ότι θα πάνε να δουν ένα παππού, 80 χρονών, και όταν βλέπουν εμένα δεν, δεν το πιστεύουν μετά ότι εγώ ήμουν αυτός. Έχουμε κάνει μεγάλη δουλειά στην κινησιολογία, στη φωνή και ε, νιώθω ότι αυτή η παράσταση είναι η καλύτερή μου. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να δει μία παράσταση, αυτή είναι η παράσταση που δεν πρέπει να χάσει. Έχετε ξεκινήσει από την Αμερική, από ό,τι κατάλαβα να το παίζετε, και κάνετε έτσι αυτό το tour. Τι σας έφερε μέχρι τη Λέσβο? Η καταγωγή μου, η καρδιά μου πάντα χτυπάει στη Λέσβο, όσο μακριά και αν είμαι. Ε, συνεχίζουμε να το ταξιδεύουμε σε όλες τις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο. Μετά από τη Λέσβο πάμε στην Πράγα, στην Τσεχία, θα πάμε στο Λονδίνο, θα πάμε στο Σακραμέντο. Όπου υπάρχουν Έλληνες θα το ταξιδέψουμε. Και είχα, είναι και οι συγγενείς μου όλοι εδώ, οπότε ήθελα πάρα πολύ να το... να το, φέρω ξανά, ναι. Πείτε μου λίγο πότε είναι, να το θυμηθούμε, τι ώρα και πού μπορεί έτσι και τι, θα προσφέ, τι μπορεί να προσφέρει ο κόσμος για αυτή την παράσταση την Τετάρτη 8 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μητυλίνης. Δεν χρειάζεται να κλείσουν εισιτήρια, είναι είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά. Ρίχνουν μετρητά στο κουτί των, του Συλλόγου των Καρκινοπαθών για να ενισχύσουν. Ελπίζω αυτή μας η πρωτοβουλία να βοηθήσει και άλλου άλλους συλλόγου, άλλους οργανισμούς να στηρίξουν τέτοιε τέτοιες προσπάθειες όπως το Συλλόγο Καρκινοπαθών, όπως το άλμα ζωής που λέγαμε προηγουμένως όλες τις οργανώσεις που βοηθούν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Έλα χριστιανέ μου με κομψοχάλια σου. Έλα πού είσαι, τι έγινε, τι έπαθες. Σκεφτώσουνα.